Για ζήτημα των εκλογών έχετε πει κατά καιρού και έχετε επαναλάβει ότι όσοι λάβουν κουστούμια θα τα έχουν στην Καλαρόπολη για πολύ καιρό. Εχθές ο κ. Μητσοτάκης από τον Άθλιο, εδώ από τη διδανή μας πόλη, είπε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή πολιτικού σκηνικού και μίλησε για μια ακόμη φορά για εκλογές. Τι πιο μάτου να μιλάει για εκλογές και να περιμένει όταν τελειώσει, όταν εξαντληθεί η τετραετία. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει μια πίεση λαϊκή για εκλογές. Διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, αυτές που δεν είναι γενικά καλές για το ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε, αλλά στο θέμα αυτό, ναι ή όχι πρώτες εκλογές, υπάρχει από τον κόσμο μια πίστοση στο ΣΥΡΙΖΑ και λέει όχι τώρα εκλογές, δεν αντέχουμε τώρα εκλογές. Αυτό διαβάζω στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό εισπράττω και μιλώντας με κόσμο ο οποίος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πιστεύετε, ναι, πιστεύετε ότι σε μια στιγμή τόσο κρίσιμη και για την Ελλάδα διαπραγμάτευση και προσπάθεια να βγούμε από την κρίση φέτος, αλλά και διεθνώς. Πολέμους στη γειτονιά μας, αστάθεια στην Ευρώπη, Τραμπ εναντίον Ευρώπης κλπ. Ότι σε αυτή τη στιγμή είναι το momentum για να γίνουν εκλογές που γίνανε τα προηγούμενα 2 χρόνια 2 φορές κιόλας.